Bueno, pues yo creo que la primera parte, sin tener demasiadas ocasiones, sí que el equipo tuvo el control del juego totalmente. Sobre todo, μήχρονο, η δική μου ομάδα, αν και δεν έκανε πάρα πολλές ξεκάθαρες ευκαιρίες, θεωρώ ότι είχε το πλήρη έλεγχο του αγώνα. Και είχε εκπομπή του σε πριν τύπο, στον κάμπο δέζο. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, η ομάδα μου ήταν στο αντίπαλο μισό. Πριν το έλεγχο, ακούσαμε τον Φέρα, υπάρχει και η situación controlada, lo que pasa es que con un balón largo, con un error nuestro, el 1-1 cambió totalmente el partido. Προηγηθήκαμε 1-0 και εκεί τα πράγματα δείχνουν ότι θα γίνουν για μας διαφορετικά. Βρήκαμε που μια μακρινή πάσα, μια αλλαγή παιχνιδιού και ένα δικό μας λάθο στην ισοφάση, και αυτό άλλαξε λίγο τις ισορροπίες του παιχνιδιού. Y en el segundo tiempo, por fruto de nos salimos bien y pasó a controlar el partido del equipo contrario. Στο δεύτερο μήχρονο δεν βγήκαμε και τόσο καλά, δεν ήταν καλά τα πατήματά μας και ο αντίπαλος εκμεταλλεύτηκε και έπαιξε τον αγώνα στο δικό μας μισό. Για να jugar más cerca de nuestra portería. Είχαν πλησιάσει πολύ περισσότερο στην δική μας συστήμα. Pero yo creo que con los cambios cambiamos λίγο con el centro del campo, pusimos más arriba, presionamos más arriba y a partir de ahí el equipo volvió a retomar el mando del partido y fruto de ello se pudo adaptar. Με τις αλλαγές μας καταφέραμε να αλλάξουμε το σύστημά μας στο χώρο του κέντρου, να το ρίξουμε καλύτερα, να κλέψουμε παλιές, να αλλάξουμε τις ισορροπίες του παιχνιδιού και μέσα από το διάστημα ήρθε και το γκολ το οποίο προηγηθήκαμε. A partir de ahí, hasta el final del partido, pues, se dejó ver un poco la clasificación que nos apremia y que nos pone nervioso, la inexperiencia que tenemos, por la edad de los jugadores y ya fueron muchos más. Μετά τον γκολ πιστεύω ότι εκεί άρχισε να φαίνεται περισσότερο η πίεση της βαθμολογικής κατάστασης που είναι η ομάδα, η πίεση που δέχτηκαν κάποια παιδιά τα οποία είναι άπειρα, από μέσα γίνονται το τελευταίο διάστημα, δεν μπορώ να το κρίνω. Pero bueno, el equipo tuvo, digamos, el carácter, la fe, la tenacidad de superar un mal inicio de segundo tiempo y cuando se van a tener más carreras. Παρ' όλα αυτά, μένω στο ότι η ομάδα μου έδειξε χαρακτήρα, έδειξε τη διάθεση για να, ενώ δεν μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, να καταφέρει να γυρίσει το αποτέλεσμα μέχρι τη στιγμή να μας δώσει.